Επίσης που αφορούν συγκεκριμένα το χοιρινό κρέας, ο κύριος Λιβαδιώτης θα μας εξηγήσει και τους λόγους. Κύριε Λιβαδιώτη μου, πολύ καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Γιατί εκτοξεύεται η τιμή του χοιρινού κρέατος? Ναι, πρώτον δεν είναι μεγάλες αυξήσεις. Είναι πολύ μικρές, έως ανεπαίσθητες. Πέστε μας. Οι μεγάλες αυξήσεις όταν διπλασιαστεί και τριπλασιαστεί το κρέας, θα πείτε ότι είναι μεγάλες αυξήσεις. Για πόση αύξηση μιλάμε? Αυτή τη στιγμή μιλούμε για μια αύξηση της τάξης του 10% από 5-5,5 ευρώ μέσον όρο. Mm-hmm. Μιλούμε για χοιρινό. Ή το κοτόπουλο από 4-4,5 ή από 3,5-4 ανάλογα. Οι τιμές είναι ελεύθερες, ο καθένας τιμολογεί αναλόγως της οικονομίας κλίμακος των εξόδων του. Και αυτή είναι η ελεύθερη αγορά. Και βλέποντας τον ανταγωνισμό, πήγαινε. Και πολλές φορές εμείς δουλεύουμε και κάτω του κόστους. Και η παραγωγή επί χρόνια τώρα, λόγω της πιέσεως που είχαμε λόγω της πανδημίας και λόγω της έλλειψης τουρισμού, σίγουρα δεν πήγαιναν καλά οι χειροτρόφοι. Και γι' αυτό και έχει συρρυκνωθεί η χειροτροφία στην Κύπρο. Και από 750.000 χείρους που είχαμε πρώτα δεκαετία, αυτή τη στιγμή έχουμε μια παραγωγή 550.000 χείρους και εισάγουμε τους άλλους 200.000. Τι είναι αυτό που οδήγησε σε αύξηση της τιμής? Να εκλάβω ότι από αυτό που μου λέτε έχουμε μείωση της προσφοράς σε χοιρινό κρέας, γι' αυτό ανεβαίνει η τιμή. Είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης δηλαδή? Και αυτό παίζει ρόλο στις αγορές όπως στην Ευρώπη, που είχε υπερπροσφορά, mm-hmm. δεν είχε εξαγωγή στην Κίνα. Και έπεφταν οι τιμές, έπεφταν στο μισό. Έπεφταν στα 70-80 σέντος ζωντανών. Εδώ τώρα μας ήταν 50-60, αυτή τη στιγμή έχει πάει έναν 65-75. Αυτή τη στιγμή και στην Κύπρο, αυτή τη στιγμή είμαστε υπέρχει παραγωγή και υπάρχουν και συμπληρωματικές εισαγωγές σε διάφορα τεμάχια τα οποία έχουν περισσότερη ζύγη. Και σε όλον τον κόσμο σημαίνει αυτό το πράγμα. Παραδείγματος χάρη, εμείς ζητούμε το λαιμό. Το δουλεύουμε ενώ στην Ευρώπη δεν πάει ο λαιμός, πάει παραπάνω το φιλέπτον, εισάγουμε λαιμούς, χοιρινούς λαιμούς. Ή εισάγονται από αλαντοποιία τα φιλέτα, οι λούτζες, τα μπέικα. Ή από τα ξενοδοχεία εισάγονται στην κατάσταση του καλυψιωμένου πολύ πιο φθηνά, διότι ο κάθε χώρα το περίσσευμα της το δίνει πιο φθηνά. Αντί να είναι 3 ευρώ ας πούμε το χοιρινό, μπορεί να το εισάξει κάποιος με 2 ευρώ, 2,20 με τα μεταφορικά. Είναι πολύ πιο λίγα τα μεταφορικά όταν εισάγεται καλεψιμένο το χοιρινό που να εισαχθεί φρέσκο. Όταν είναι φρέσκο από την Ευρώπη είναι 80 έως 1 ευρώ το κιλό. Και ακόμα θα αυξηθούν και τα ανάβλα από ό,τι μας πληροφόρησαν τώρα. Επηρέασαν κύριε Λιβαδιώτη οι αυξήσεις σε σιτηρά και οι αυξήσεις στα καύσιμα είναι αυτές που οδήγησαν εν τέλει στην αύξηση της τιμής του χοιρινού κρέατος? Σίγουρα, αλλά αυτά που σας λέω, η προσφορά και η ζήτηση mm-hmm. υπερτερεί αυτών των μικρών αυξήσεων των 20-30%. Αλλά αν οι αυξήσεις γίνουν, ακόμα δεν είδαμε τις αυξήσεις στην αιτία του πολέμου. Αν οι αυξήσεις γίνουν, αυτή τη στιγμή έχουν διπλάσει τα σιτηρά με βάση τον πόλεμο, ενώ προηγουμένως είχαν 30-40%. Και μπορεί να τριπλάσουν. Αυτές είναι οι μεγάλες αυξήσεις. Διότι το χοιρινό είναι παράγωγο των δημητριακών. Mm-hmm. Είναι παράγωγο κατά 70-80% είναι το παίζουν ρόλο τα σιτηρά. Δεν μπορεί κανένας να τα βάλει με την αγορά, την τιμή, να πουλά κάτω του κόστους. Οπότε αυτές οι αυξήσεις θα μπουν μετά. Αλλά εάν τώρα κάποιος έχει πλεόνασμα και θέλει να φύγει, η πρώτη ζημιά για αυτό θα είναι το καλύτερο κέρδος. Και έτσι δουλεύαμε μέχρι τώρα. Οι χειροτρόφοι και η Ευρώπη. Και επειδή είναι συγκεκριμένη τα δοχεία, και αν έχουν ψηλές τιμές στην Κύπρο οι χειροτρόφοι, κάποιος θα εισάξει από το εξωτερικό, από την Ευρώπη. Οπότε τώρα που έβαλαν η Ευρώπη 50-60 σέντ τις περασμένες δύο εβδομάδες, και εδώ οι χειροτρόφοι έβαλαν την πρώτη αύξηση και ειδοποίησαν για δεύτερη την επόμενη εβδομάδα άλλα 10%. Αυτό σας ρωτούσα τώρα. Από 5 ευρώ που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε πάει στα 5,50 σήμερα. Και είναι σίγουρο από ό,τι μας λέτε ότι θα έχουμε άλλα περίπου 50 cents αύξηση την ερχόμενη εβδομάδα στο χοιρινό. Σίγουρο δεν είναι. Το σίγουρο δεν είναι. Θα δουν και αυτοί αν απορροφηθεί, αν έχουν αντίδραση, εάν δεν πέσουν οι πωλήσεις, αν επηρεαστεί η αγορά. Σίγουρο τίποτα δεν είναι. Αυτοί βλέπουν και κάνουν. Υπολογίζουν να πάει μέχρι 2 ευρώ.
υπολογίζουν. Όπως και οι υπόλοιποι υπολογίζουν, ο καθένας είναι υπολογισμός. Το αν δεν δει στην πράξη ή αν δεν ειδοποιήσουν σαφώς ότι τη Δευτέρα είναι αυτή η τιμή, δεν μπορεί να δει τίποτε. Σίγουρο δεν μπορεί να δει κανένας τίποτε. Την πορεία του χοιρινού ακολουθεί και το κοτόπουλο, όπως μας είπατε στην αρχή της συζήτησης. Σίγουρα και το κοτόπουλο ακολουθεί. Και το κοτόπουλο ακολουθεί και από ό,τι πληροφορούμε ότι και το κοτόπουλο έχει βάλει από 2 ευρώ ζωντανό σε 2,5. Από 2 ευρώ ζωντανό σε 2,5. Όσον αφορά τα υπόλοιπα είδη κρεοπολίου, υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις για τυχόν αυξήσεις τις επόμενες ημέρες ή την επόμενη εβδομάδα? Όχι, για τις επόμενες μέρες όσον αφορά το αρνί και όσον αφορά το βόλιο, το κρέας, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Σίγουρα θα ακολουθήσουν και αν οι τιμές των σιτηρών, διότι τα σιτηρά αυτά που ακούτε ότι είναι στην αγορά ανεβαίνουν, αυτά θα έρθουν σε ένα-δυο μήνες στην Κύπρο. Όπως και τα σιτηρά που αγόρασε η κυβέρνηση, το 36.000 τόνους προς 12 εκατομμύρια, και θα είναι αυτά στρατηγικά αποθέματα ίσως. Δεν ξέρω αν θα διατεθούν κατευθείαν ή αν είναι για απόθεμα που θα τα πάρει. Αυτά θα έρθουν σε 2-2,5 μήνες, δεν θα έρθουν αμέσως. Απλούστατα, ένας που βλέπει την τιμή να ανεβαίνει, σίγουρα ανεβάζει προκαταρκτικά ή παντρεύει την τιμή με το προηγούμενο του στόκ ή δεν σπέβδει να παραγγείλει με την ακριβή τιμή, αλλά κρατάει τα στόκ του να τα πουλήσει για πιο ψηλή τιμή. Αυτά συμβαίνουν στην αγορά. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε δει ακόμα τίποτα αυξήσεις. Πρέπει να αυτό που μετράει είναι πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος, πόσο θα επηρεαστούν οι τιμές των commodities, των καυσίμων, των τροφίμων ανά το παγκόσμιο, και εμείς είμαστε μία μικρή κλειστή αγορά. Εμείς θα ακολουθήσουμε. Εμείς πρέπει να κάνουμε σωστή συντήρηση. Πρέπει να προσέξουμε να γίνουμε επαγγελματίες, κάτι που λείπει από την Κύπρο και κάτι το οποίο χτες εγώ ήμουν στο Πανεπιστήμιο Λευκοζιάς και μιλούσα όσον αφορά τους κλοπόρες και όσον αφορά τα περιγράμματα που το ίδιο το Πανεπιστήμιο είναι αυτό που κάνει τα περιγράμματα στην αρχή, να αυξήσει το τρόπο ιδανικού για 80 επαγγέλματα, 150 επαγγέλματα, να κάνουμε τα περιγράμματα, να έχουμε professional, να έχουμε επαγγελματίες, να είναι κατηρτισμένοι και να είναι και πιστοποιημένοι, κάτι το οποίο υστερούμε στην Κύπρο, και να κάνουμε τη μεταρρύθμιση, να αλλάξουμε την νοοτροπία μας σαν κράτος, σαν δημόσιοι υπάλληλοι, να προσφέρουμε προς τον πολίτη, όπως προσφέρει το κέντρο του πολίτη, που είναι νεοσύστατο. Υπάρχει πάντως ζήτηση σε ό,τι αφορά τον τομέα σας για εργατικά χέρια, κύριε Λιβαδιώτη, εξ όσων γνωρίζω. Τρομερή. Αλλά γιατί να μην έχουμε τα δικά μας παιδιά να τα εκπαιδεύουμε? Αυτό λέγαμε χτες με το Πανεπιστήμιο όσον αφορά το να ξεκινήσουν από κάπου. Διότι έχουμε μιλήσει και με το Υπουργείο και θέλει να βάλει το δίπλωμα και την κατάρτιση 1 και 2. Γιατί πρώτα πρέπει να ξεκινήσουμε με σεμινάρια, με δίμηνα, τρίμηνα. Σιγά σιγά να πούμε κάποτε από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Μάλιστα. Να εκπαιδεύσουμε, να ελκύσουμε την νεολαία μας να πάει σε αυτά τα επαγγέλματα που να παίρνει, να ξεκινά και να παίρνει ένα σκληροπολί 1.600. Και άμα καθιστεί καλύτερα να παίρνει 2.000 και 2.500 και να μην παίρνει να παίρνει ένα δίπλωμα πανεπιστημίου και ένα μάστερ και να ξαναπαίρνει 1.000 και 1.100 και να παρακαλεί να προσλάβει. Σωστό γι' αυτό. Είναι η κατάρτιση και η επανακατάρτιση και το τι ζητάει η αγορά. Μάλιστα.